Θα τα πούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Κοπελίτη, που πραγματικά έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, τα αγροτικά θέματα δεν σταματούν ποτέ και βέβαια και οι κλιματικές συνθήκες αλλά και οι τιμές που επικρατούν στην αγορά είναι κάτι που σίγουρα προβληματίζει τον αγροτικό κόσμο. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε Κοπελίτη, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Μωραΐτη, σε εσάς και στους τηλεθέτες σας. Λοιπόν. Καλά. Χρόνια πολλά και στην Ελλάδα μας. Έτσι, χρόνια πολλά. Πείτε μου τώρα, σε ποια κατάσταση βρίσκει αυτή την εποχή τον αγροτικό κόσμο? Η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο, κύριε Μωραΐτη, είναι χάλια. Οι τιμές είναι φέτος πάρα πολύ πεσμένες, σχεδόν σε όλα τα προϊόντα, στο σιτάρι, στο αβάκι, στα καλαμπόκια. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, σας παρακαλώ, γιατί συμβαίνει αυτό? Όταν δηλαδή από τη μια μεριά, από τη μια πλευρά ακούμε λόγω νομπρίας μειωμένη παραγωγή, που λογικά θα πιστεύαμε ότι οι τιμές θα αυξηθούν. Αυτό περιμένουμε εμείς οι καταναλωτές. Και από την άλλη μου λέτε εσείς μειωμένες τιμές, πώς γίνεται, πώς τα βγάζουμε πέρα? Επειδή είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, οι τιμές τους φέτος είναι πεσμένες. Αλλά και η παραγωγή λόγω καιρικών συνθηκών σε μέρη τα οποία δεν μπορούσαν να αποκτήσουν την καλλιέργεια είναι πεσμένες πολύ. Ναι. Αλλού έχει προσβολή από σκουλίκι, ρόδινο σκουλίκι στο αβάκι. Ναι. Αυτές που ήταν απόψη με τις καλλιέργειες. Mm-hmm. Στο καλαμπόκι πεσμένες είναι οι αποδόσεις, στο σιτάρι το ίδιο. Όλα αυτά λόγω νερού, έτσι, λόγω ναι. Ανοβρίας. Λόγω ανοβρίας. Ναι. Και αφού δεν έχουμε παραγωγή, τι θα πει χρηματιστήριο? Το χρηματιστήριο δεν είναι αυτό που όταν δεν υπάρχει παραγωγή αυξάνεται η τιμή? Είναι η νόμη της αγοράς, προσφορά και ζήτηση. Αλλά εμείς αγρότες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Περιμένετε. Προσφορά και ζήτηση. Εγώ το δέχομαι και αυτό. Σημαίνει ότι κάνουμε παραπάνω εισαγωγές προϊόντων με αποτέλεσμα το δικό μας να μένει πίσω. Αυτό λέμε πάλι. Όχι, εντάξει, στο αβάκι δεν κάνουμε εισαγωγές. Ναι, άρα. Είναι εξαγωγή μου προϊόν. Φέρνει συνάλλαγμα στη χώρα μας. Α. Ναι, βεβαίως. Στα υπόλοιπα πώς τα βγάζουμε όπως πέρα? Όπως και σε σιτηρά. Στο καλαμπόκι δεν νομίζω. Είναι για την χώρα μας μόνο μέσα. Ναι. Έχετε μιλήσει με κάποιον από το Υπουργείο, με κάποιους άλλους ίσως δικούς σας ανθρώπους, συλλόγων? Όχι, όχι. Το Υπουργείο πρέπει να πάρει μια απόφαση, ιδίως τώρα γρήγορα για το καλαμπόκι, ναι. Να μην χάσουν πολύ παραγωγή τη συνδεδεμένη. Για το αβάκι μπορεί να την πάρει μετά το τέλος της εκουκιστικής περίοδου, 31 Ιανουαρίου και μετά. Αλλά για το καλαμπόκι πρέπει να το πάρει άμεσα, γιατί πολλοί άνθρωποι, πολλοί παραγωγοί, αραβωσί του, ναι. Θα χάσουν τη συνδεδεμένη. Γιατί να χάσουν τη συνδεδεμένη? Εάν πιάσουν τον πλαφόν των 900 κιλών, χάνουν. Όχι, ένα λεπτό. Περιμένετε, γιατί μου λέτε ελεύθερη αγορά είναι, άρα την ακολουθούμε, δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα. Από την άλλη όμως, άμα δεν πιάσει το πλαφόν, ποιο πλαφόν, αφού φέτος ξέρουμε ότι πρέπει. Για να πάρει συνδεδεμένη κάποιος, κύριε Μωραΐτη, στον αραβωσί του, ναι. Πρέπει να πιάσει 900 κιλά. Ναι, πώς να τα πιάσετε 900 κιλά όταν είχαμε ανοβρία, λέμε, και δεν έχουμε? Κοινή υπουργική απόφαση, αλλιώς δεν γίνεται. Θα χαθεί η συνδεδεμένη για πολλούς παραγωγούς. Και πότε την παίρνατε αυτή τη συνδεδεμένη? Την Άνοιξη. Δηλαδή λέτε εσείς ότι έχετε περιθώριο μέχρι την Άνοιξη να γίνει μια κοινή υπουργική απόφαση και να διορθωθεί αυτό? Να γίνει κοινή υπουργική απόφαση, να πέσει το φραφόρο από τα 900 κιλά, ναι. Για να πάρουν όλος ο κόσμος που έσφερε αραβόσιτο την συνδεδεμένη. Αυτό. Όπως και στο αβάκι. Αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Κοπελίτη, δηλαδή με μια κοινή... Βεβαίως μπορεί να γίνει. Μπορεί. Θέληση να υπάρχει. Ναι, θέληση να υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν μας το επιτρέπει και η Ευρώπη. Μπορεί να πάρθει κοινή υπουργική απόφαση. Όπως και πέρσι πήραν απόφαση και έβαλαν και άλλες περιοχές και έπεισε στη συνδεδεμένη του καλαμποκιού από τα 55 ευρώ που ήταν να πάρουν στα 40, μπορούν να την πάρουν και φέτος. Και γιατί δεν το κάνουν, λέτε εσείς? Θα το κάνω, εγώ πιστεύω αργά ή γρήγορα θα το κάνω γι' αυτό. Αλλά τώρα τι, σας κρατούν σε αγωνία, ας πούμε, έτσι για να μην επαναπαύεστε? Σε αγωνία είναι η παραγωγή, κυρία Μωραΐτη, που έπιασαν κάτω από 900 κιλά και είναι αρκετή. Ναι. Και όχι μόνο στη δική μας περιοχή και σε άλλες περιοχές. Καλά, κυρίως εμείς για τη δική μας τώρα ενδιαφερόμαστε. Και αν είναι αρκετοί αυτοί, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει μια ανακοίνωση από το σύλλογό σας, έτσι ώστε να κινηθούν λίγο τέλος πάντων οι καταστάσεις και να πούμε και εμείς ότι έχουμε θα πρόβλημα. Θα υποθούν αυτά και από το σύλλογο, θα υποθούν και από όλους θα υποθούν. Θα υποθούν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί κοιτάτε, κύριε Κοπελίτη μου. Αν υποθούν παράλληλα με κάποιους άλλους που θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται, δεν ξέρω αν θα είμαστε σε αυτούς που όντως θα εισακουστούμε. Αν υποθούν από την αρχή για να γυρίσουν τα βλέμματα στις αίρες, μιας και είμαστε αγροτικός νομός, νομίζω ότι θα έχουμε και μια άλλη αντιμετώπιση ίσως, ή όχι, κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, ο νομός είναι τελευταίος, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Καλά, αυτό τώρα μην πιο κάτω δεν έχει. Πιο κάτω δεν έχει. Ναι, πιο κάτω δεν έχει, αλλά αυτό δεν μας αρέσει και δεν κάνουμε και κάτι για να το αλλάξουμε. Όχι, φυσικά και δεν κάνουμε. Ναι. Αφού όλοι μας κοιτάμε το εγώ μας. Ναι. Ο καθένας κοιτάει το προσωπικό του όφελος. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το χάλι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το καταλαβαίνω και αυτό. Εγώ κάνω και αυτοκριτική. Ναι. Ακούω την άποψη ότι τι, εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Άσε να σωθώ εγώ και οι υπόλοιποι. Κοιτάξτε, κύριε Μωραϊτή, η Ελλάδα αργοσβήνει και εμείς κοιτάμε το εγώ. Ναι. Το πώς θα βολευτούμε ο καθένας. Mm-hmm. Στον αγροτικό τομέα από το 1980 ήρθαν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και... βολευτήκαν από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Και από τους αγρότες και μέχρι πάνω στην εξουσία. Υπάρχει καμιά βιομηχανία, κυρία Μωραϊτή? Έμεινε καμιά βιομηχανία? Αυτό το βολευτήκαν από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, τι εννοείτε? Από εμάς τους αγρότες μέχρι τώρα με πάνω. Πώς βολευτήκατε δηλαδή, γιατί δεν μας λέτε και εμάς το κόλπο να το ξέρουμε? Είναι, τα λεφτά στράφηκαν σε λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή... δεν σας λέω από τώρα. Τον αγροτικό κόσμο, κυρία Μωραϊτή, θέλω να το σβήσουν. Ναι. Όχι μόνο τώρα, εδώ και δεκαετίες. Ωραία. Πού στράφηκαν για να καταλάβουμε? Τι στράφηκαν? Στράφηκαν, ας πούμε, σε καινούργια υπερπολιετηλή αυτοκίνητα, στράφηκαν σε καινούργια γεωργικά μηχανήματα που τώρα δεν έχουμε. Σε πολλά πράγματα. Ναι. Σε πολλά πράγματα. Ο καθένας, υπήρχαν συντηρητικές μονάδες όπως ήταν η ΣΥΚΟΒΕ, ναι. Τα θυμάστε. Ναι, ναι. Όπως ήταν ο Ζαχάριος, ο καθένας έβαζε τα δικά του άτομα, υπεράριθμα άτομα, mm-hmm. και φτάσαμε να πουληθούν για ένα κομμάτι ψωμί. Ψέματα δεν είναι αυτά. Ναι. Κάθε βουλευτής κοιτούσε να βάλει το... όποιος πήγαινε και ήθελε δουλειά τον έβαζε εκεί, υπεράριθμα άτομα, mm-hmm. στην καμπάνια έπαιρνα διπλούς μισθούς. Ναι. Και αυτό φτάσαμε σε αυτό το χάλι. Ναι. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το χάλι το περάσαμε και εννοείται βάλαμε και μυαλό. Εννοείται. Το χάλι δεν το ξεπεράσαμε. Το εγώ, το Έλληνα δεν το ξεπεράσαμε και την κουτουπονεριά του. Άρα πώς θα πάμε μπροστά? Από τις 10 λέξεις, κύριε Μωραϊτή, που λέμε ο Έλληνας, η 9 είναι εγώ, εγώ, εγώ. Σωστά. Εμείς δεν έχω ακούσει από κανέναν. Ναι. Και μας στέλνουν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Σωστό και αυτό. Να πούμε ότι πάμε σωστά στον αγροτικό τομέα. Δεν υπάρχει αγροτική πολιτική. Εδώ και πολλά χρόνια. Και πολλά χρόνια. Κύριε Κοπαλίτη. Ωστόσο στη Ζάχαρη ψηφίστηκε επί Μπασιάκου. Τι να προτρέξω δηλαδή να θυμηθώ, κύριε Μωραϊτή? Όλοι φταίνε. Όλα τα κόμματα φταίνε. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε κτηνοτροφία, ούτε γεωργία. Απλά αργά ή γρήγορα θα σβήσουμε όλοι. Είναι δεδομένο. Το θέμα δεν είναι να σβήσετε οι αγρότες, διότι αν σβήσετε εσείς, πρώτα θα σβήσουμε εμείς και τελευταίοι εσείς. Το ζήτημα είναι γιατί δεν μιλάμε. Και όταν λέω δεν μιλάμε, εγώ δεν είπα να κατέβουμε στους δρόμους. Έτσι κι αλλιώς και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά οι συνάδελφοί σας είναι δυσαρεστημένοι με την εκπομπή μας και με εμάς. Το ζήτημα είναι γιατί δεν διεκδικείτε. Τι δεν μπορούν να καταλάβουν κάτω στην Αθήνα ώστε να στηριχθείτε, κύριε Κοπελίτη, κατά την άποψή σας? Κύριε Ντουδέρε και Βασίλη Βενίγη, κύριε Μωρέτη, στην Ελλάδα. Και αυτό θα το δεχτώ, εγώ. Να πω ότι πάμε καλά, τέτοιο, με κόστος παραγωγής στα ύψη. Κόστος παραγωγής είναι εφόδια να πάρουμε, το ρεύμα να πάρουμε, το πετρέλαιο να πάρουμε. Ναι. Στο πετρέλαιο πιο πολύ είναι οι δασμοί, ο φόρος και το ΦΠΑ, παρά το κάσιμο που πληρώνουμε. Παρά η αξία του. Σωστά. Παρά η αξία του. Να πάει κάποιος να κάνει φωτοβολταϊκό από μόνος του, δεν πρόκειται να παράδεια. Αφήστε, γιατί και με το net metering... Τις παίρνουν οι μεγάλοι, αυτοί που έχουν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ναι, ναι, ναι. Ψέματα είναι αυτά. Δεν είναι ψέματα. Οι αλήθειες είναι αυτά. Γιατί και άδεια δεν παίρνουν εύκολα, επειδή δεν έχουμε δίκτυο, αλλά και οι συμψηφισμοί δεν γίνανε και πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Θέλετε να μου πείτε γιατί δεν μιλάτε λοιπόν εσείς οι αγρότες? Ωραία, το εγώ σας μπροστά. Επομένως ο καθένας να δει το συμφέρον του. Εγώ πάλι δεν το λέω. Εγώ, κύριε Μωραϊτή, έχω το θάρρος της γνώμης μου. Ναι. Και τι να πω δηλαδή, εντάξει, δεν πάω, ότι πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Ναι, δεν μιλάτε με τους συναδέλφους σας, δεν βρίσκεστε κάπου για καφέ, κάπου να συζητήσετε? Βεβαίως μιλάμε. Ωραία, και τι λέτε όταν βρίσκεστε λοιπόν? Τα λέμε εκεί πέρας. Τι, μόνο γκρίνια και το... γκρίνια, εντάξει. Το ανάθεμα, ας πούμε, στους Αθηναίους. Ο άλλος μου είπε, εδώ δεν αγωνίζεται, λέω, έχω τρία παιδιά, και τι να σε κάνω εγώ? Μα ακριβώς επειδή έχει τρία παιδιά πρέπει να αγωνιστεί για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να σπουδάσουν, να τακτοποιηθούν και αυτά, αν όχι στον αγροτικό τομέα, σε κάποιον άλλο τομέα. Τέλος πάντων πρέπει κύριε να ζήσουν και αυτά. Μωραϊτή, ανάπτυξη δεν είναι ούτε οι καφετέρειες που ανοίγουν,
Ούτε γιατί ακούω για ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ούτε γιατί αν πάει κάποιος στα συζητήρια που παίρνει, σε συζητήρια που παίρνει ο κόσμος, θα πάρει πλάκα. Σας το λέω πολύ λαϊκά. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Άρα... Ειδικά αυτοί που έχουν οικογένεια, όχι νομίζω ότι με είχε και με βόλτα. Δηλαδή πράγματα. Κύριε Κοπελίτη, κατανοώ αυτό το οποίο λέτε, γιατί και οι ψυχίατροι δεν είναι αρκετοί, να σας πω την αλήθεια, για να μας αντιμετωπίσουν. Αλλά πέρα από τους τρίτους που λογικά περιμένουμε να μας βοηθήσουν, αν στραφούμε σε αυτούς, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν διαμαρτύρεστε εσείς. Και επαναλαμβάνω και πάλι. Κύριε Μωρίδη, να στραφούμε στα θερμοκήπια. Ναι. Για να γίνει η κατάσταση ενός στρέμματος θερμοκηπίου, σε πόσα λεφτά απαιτούνται? Πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. 70.000 ευρώ. Ναι. Πότε θα γίνει η απόσβεση? Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφήστε που κλιματολογικές συνθήκες, ειδικά εδώ σε εμάς στην Βόρεια Ελλάδα, δεν δεικνύονται. Ναι. Αφήστε φέτος που πάει, έχουμε ξεροθερμικό τέτοιο ναι. καιρό. Άρα τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί ακριβίας, να γίνει? Για Γεωργία Ακριβίας. Γεωργία Ακριβίας κάποιος για να κάνει πρέπει να δώσει 100.000 ευρώ. Για πείτε μου τι είπατε, Γεωργία. Ακριβίας. Τι είναι αυτό? Όχι ακριβίας, ακριβίας. Ακριβίας. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι του Υπουργείου, με drones, με navigator, με τα πάντα αυτά. Καταλάβετε τώρα που είναι. Πολύ ωραία ακούγεται ως πρόγραμμα. Αυτή η τεχνολογία για να μπείτε στα δεδομένα των Ελλάδων είναι 100.000 ευρώ. Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ακριβό όμως. Οπότε τι ακριβίας να πολεμήσουμε εμείς. Πιστεύετε ότι αν κάνετε... 30 Οκτωβρίου τα δικαιώματα τώρα θα τα δώσουν. Οι αγρότες δεν έχουν ανάγκες, κυρία Μωραΐτη. Εντάξει, νωρίς σας τα δίνουν τώρα για να λέμε την αλήθεια. Τα μισά. Α, τα μισά. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξεκίνησα το 2002 ναι. γύρω στις 19.000 ευρώ. Γιατί νομίζουν ότι τα παίρνουμε επιδοτήσεις, παίρνουμε. Ξεκίνησα με 19.500 ευρώ και παίρνω τώρα συνολικά ούτε 5.500. Ναι. Αυτά δεν είναι χρήματα για να στηρίξει κανείς τις καλλιέργειες. Ναι. Οι επιδοτήσεις δινόταν για αντιστάθμιση της τιμής των προϊόντων, όταν έχουμε χάσιμο. Ναι, ερχόταν όμως... Δηλαδή, εγώ δεν έβγαζα τίποτα φέτος. Περιμένετε. Με 5.500 μπορούσα να ζήσω. Κύριε Κοπελίτη, οι επιδοτήσεις δινόταν πέρα από το αντιστάθμισμα των τιμών και για τέλος πάντων να πορευτείτε, ερχόταν και για επενδύσεις. Και κανείς δεν σας οδήγησε να κάνετε επενδύσεις είτε σε νέα μηχανήματα, είτε σε αποθήκες, είτε σε άλλου είδους καλλιέργειες που να μπορούν να αντέξουν την ξηρασία. Δεν υπάρχουν οδηγίες. Εγώ γι' αυτό λέω, μήπως θα πρέπει να συναντηθείτε κάτω στο Υπουργείο και πέρα από τα δάκια και χτυπήματα στην πλάτη. Ναι. Στην Ισπανία είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε ελαιόλαδο, ναι ή όχι? Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη. Από τις πρώτες χώρες. Είναι πολύ καλά όμως, ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Το ξέρετε ότι στην Ισπανία επιδοτούν το κράτος το ίδιο τους παραγωγούς για να σπείρουν καινούργια ελαιόδεντρα. Και στο δικό μας επιδοτούσαν πριν κάποια χρόνια για να βγάλουν τα αμπέλια και να μπουν ελαιόδεντρα. Και... να τα ξεριζώσουν. Να ξεριζώσουν τους αμπελώνες και να βάλουν ελιές. Ναι, αυτό. Να ξεριζώσουν τους αμπελώνες, επειδή κάποιους ενοχλούσαμε εκεί πάνω στα βόρεια της Ευρώπης, και να βάλουμε ελιές. Τις οποίες ελιές θα βγάζαμε το λάδι, θα το στέλναμε στην Ιταλία και θα μας το γυρνούσαν πίσω το ένα άλλο ένα. Το καταλάβαμε κι αυτό. Η Ιταλία παίρνει το δικό μας και το πουλάει σαν Ιταλικό, κυρία Μωρέτα. Το πουλάει ως Ιταλικό και πανάκριβο. Φυσικά και πανάκριβο. Ναι. Εμείς λοιπόν γιατί δεν οργανωθήκαμε τόσα χρόνια για να παράξουμε το δικό μας λάδι που το παράγουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά να το... Και εμείς οι ίδιοι αγρότες. Ναι. Δεν δημιουργήσαμε συνεταιρισμούς. Τι να σας πω, δεν φταίμε εμείς. Και εμείς φταίμε. Γιατί δεν δημιουργείται ακόμα και σήμερα λοιπόν που μιλάμε συνεταιρισμούς? Γιατί η κουτουπονηριά και η λυθιότητα του αγρότη δεν θα εξαλείψει ποτέ. Το θέμα είναι ποιος θα είναι πρόεδρος του συνεταιρισμού ή το θέμα είναι να... Φυσικά όχι. Όχι. Εδώ δεν μπορεί να συνοηθούν και άτομα, κύριε Μωτέ, να συνοηθούν 7-8. Ναι. Επομένως δεν υπάρχει φως έτσι όπως μου τα περιγράφετε, να σας πω την αλήθεια. Όχι. Και τι θα όχι. κάνουμε τώρα? Και το κατηγορηματικά το λέω το όχι, κυρία Μωραϊτή. Ναι. Και την κτηνοτροφία. Και την κτηνοτροφία με αυτά που γίνονται θα την οδηγήσουν στο μηδέν. Μάλιστα. Επομένως τι θα το κάνουμε, κύριε Καπελίτη. Την κτηνοτρόφη το κάνατε, κατέβηκε το πρόβλημα, ναι ή όχι? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πιέζουν οι μονάδες οι μεγάλες τους κτηνοτρόφους και θα την πατήσει ο παραγωγός. Μάλιστα. Τι θα τρώμε στο τέλος για να καταλάβω? Κοπάδι, δεν σας λέω σε ποια περιοχή. Πρόσφατα. Ναι. Ο άνθρωπος καταστράφηκε. Καταστράφηκε. Είναι να πάρει φορά και να πηδήσει τον πρεμό. Ναι. Δεν είναι ότι θανατώθηκαν τα ζώα,
τα οποία ήταν και έγκυα. Ναι. Πρέπει να καταστραφούν και όλες οι τροφές του. Οι τροφές αυτά κοστίζουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Περιμένετε. Οι τροφές έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι καταστράφηκαν οι τροφές, ναι, γιατί ήταν από αυτές τις μεγάλες μπάλες τις στρόγγυλες και καταστράφηκαν. Και κρυθάρια είχε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι. Πόσους πολλούς τόνους κρυθάρια είχε και σύνομα καλαμπόκι είχε. Τα ξέρω πολύ καλά, κυρία Μουραϊκή. Αυτά όλα καταστράφηκαν. Μήπως τυχόν η ευλογιά βγήκε από εκεί. Ναι, δεν ξέρω, ναι, από πού τα πήρε. Και τα ζώα. Ναι. Και σφάχτηκαν και τα ζώα. Όμως εσείς νομίζετε με τα 250 ευρώ που θα πάρει, πότε θα τα πάρει ο άνθρωπος, ζημιά του είναι τεράστια. Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτό. Εγώ άκουσα από τον Υπουργό που είπε, ναι, ότι θα δοθούν αποζημιώσεις πολύ γρήγορα και μάλιστα αυξημένες σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Αυτό δεν είναι εντάξει? Όχι. Δεν σώνεται ο παραγωγός. Καταστράφηκε ο παραγωγός. Πώς καταστράφηκε ο παραγωγός? Καταστράφηκε. Αυτό θα πάρει αποζημίωση και για τα ζώα. Ήταν και για τα πρόβατα του. Πώς? Ήταν και έγκυα τα πρόβατα του. Νομίζω ότι αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη, ότι ήταν και έγκυα. Δεν ξέρω. Εγώ σας λέω, άντε να πάρει και 250 ευρώ το κάθε πρόβατο, θα σωθεί? Δεν θα μπορεί να αγοράσει νέο ζωικό κεφάλαιο, λέτε? Για δύο χρόνια δεν μπορεί να κάνει τίποτα άνθρωπος. Το ξέρετε ότι για δύο χρόνια σε εκείνη τη μονάδα δεν μπορεί να γίνει τίποτα? Γιατί για δύο χρόνια, για έξι μήνες. Γιατί πρέπει να φύγει ο ιός, πώς το λένε αυτό? Ναι, για έξι μήνες μας είπαν ότι χρειάζεται να κάνει κάτι. Σίγουρα, κύριε Μωρέιντε, και ρωτήστε. Εγώ νόμιζα δύο χρόνια. Και πρέπει να απολυμαθεί η μονάδα. Εμένα αυτό μου είπαν, ότι για έξι μήνες θα πρέπει, εντάξει, να κάνει απολυμάσεις κόντρα. Αυτό να κάνει ο λάθος. Αλλά ο άνθρωπος καταστράφηκε. Για να μπουν μέσα τα νέα ζώα και να μην υπάρχει ψήγμα ιού. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος, κύριε Μωρέιντε. Μα κάνω εγώ, ναι, λάθος. Μακάρι, γιατί έτσι όπως μου τα λέτε, αν περιμένει δύο χρόνια, ζήτω που καήκαμε. Ναι. Και δεν ξέρω αν θα έχει και το κουράγιο να ξαναξεκινήσει ξανά. Επομένως, τι κάνουμε αύριο, για να καταλάβω κι εγώ? Τίποτα. Εδώ βγήκαμε πέρσι στους δρόμους και βγήκαμε 100 τρακτέρια. Αχ, μη μου το θυμίζετε αυτό, να χαρείτε. Όχι, γιατί... εγώ λέω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Κοπελίτη μου, ένα λεπτό. Όταν φωνάζαμε ότι βγαίνετε λίγοι, λέγαν κάποιοι ότι πουλάμε ξυπνάδα σε αυτή την εκπομπή. Λίγοι ήμασταν. 130 δαχτέρια δεν ήταν. Μπράβο. Όταν ακούγαμε από άλλους αγρότες. Όχι, είναι αυτή. Όσο και πικρή να είναι, η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Ναι. Όταν ακούγαμε από άλλους αγρότες ότι πήγαν κάποιοι στην Αθήνα και χτυπούσαν πλάτες. Κύριε Μωραϊκή. Ναι. Εγώ ξέρω τι που ανήκω. Ναι. Αλλά το σωστό να λέμε. Βάλαμε λεωφορείο για Θεσσαλονίκη. Από το Δήμο το δικό μας λέω, όχι ο Δήμος μας, εμείς οι παραγωγοί. Ναι. Και παρακαλούσαμε τους αγρότες να έρθουν. Ούτε καν για βόλτα δεν ερχόντουσαν, ε. Βεβαίως, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η απόλυτη ξεφτύρα. Και βγαίνουμε στα καφενεία και λέμε ότι δεν πάμε καλά. Ας κάνουμε στα καφενεία. Κύριε Κοπελίτη. Που αφήστε τα χωριά αργοσμήνων. 8,5 ώρα, κύριε Μωραϊκή, κυκλοφορούν μόνο σκυλιά και γάτες. Μήπως δεν έχετε πρόβλημα και έχετε λάθος εικόνα? Γιατί δεν μπορεί όταν έχω πρόβλημα να μην πνίγομαι και να με καλούν να με πάνε και δωρεάν στην Αθήνα και να μην πηγαίνω ούτε καν για βόλτα. Να σου πω και έτσι. Όχι, δεν παρακαλάμε τον κόσμο να έρθει. Είναι η απόλυτη ξεφτύρα. Μάλιστα. Εντάξει. Και μας στέει ύστερα ο ένας και ο άλλος. Όχι, κανένας δεν μας στέει. Η Νέα Δημοκρατία μας και την Πασόκ μας και την ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δεν μας στέει. Εμείς δεν κάναμε τα σωστά βήματα. Αλλά αν θέλουμε να επιβιώσουμε, γιατί κάποιοι είπαμε έχουν και παιδιά, θα πρέπει να δουν τι γίνεται. Τι να πω. Κύριε Κοπελίτη. Κύριε Μωραϊκή, έχει άτομα τα οποία δεν έχουν ανάγκη και έρχονται και αγωνίζονται και άλλοι που έχουν πρόβλημα κάνουν στα καφενεία. Γι' αυτό έχουν πρόβλημα. Προς το παρόν θα σας ευχαριστήσω και θα τα λέμε συχνότερα, γιατί είναι αλήθεια ότι είχαμε κόψει δεσμούς με τους ερέους αγρότες, καθώς είχαν θυμώσει, επειδή ακριβώς λέγαμε ότι σπάμε τα μπλόκα και ότι ενώ όλη η Ελλάδα αγωνίζεται, εμείς κάναμε πίσω. Ένα παλιό θέμα. Κοιτάξτε, κάθε αγώνας έχει αρχή, μέσα και τέλος. Ναι. Με 100 τρακτέρ, κύριε Μωραϊκή, δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα. Ναι. Με 100 τρακτέρ. Τι να πω. Σας ευχαριστώ. Άσε τα χείλια τα τρακτέρ και τα λέγαμε. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Η αλήθεια, κύριε Μωραϊκή, όσο και να πονάει, πρέπει να λέγεται. Αυτό το λέτε εσείς, δεν το λένε όλοι οι συνάδελφοί σας, που ξέρετε. Σαν κουμπελίτης Γιώργος. Ναι, ακριβώς. Το κύριο καθένας είναι υπέρ για τον εαυτό του. Ναι. Για να δούμε λοιπόν, γιατί κοιτάτε. Δεν ισχύει πια το ο ήλιος βγαίνει για όλους. Ναι, για όλους βγαίνει, αλλά πρέπει να έχουμε και θέση να μας βλέπει ο ήλιος. Αν δεν έχουμε θέση να μας βλέπει, για όλους βγαίνει, αλλά εμείς είμαστε στη σκιά. Μεταφορικό όλο αυτό. Σας ευχαριστώ προς το παρόν και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.